Λουλούδια και καλώς ήρθατε στην τρίτη μέρα του φετινού vlog μας. Η ώρα είναι 7 και 2 το πρωί. Δεν έχει ξημερώσει καλά ακόμα. Ο ουρανός τώρα έχει αρχίσει και γίνεται γαλανός. Μέχρι στιγμής τον έβλεπα μαύρο. Είμαι έξω από το κομμωτήριο της Ίσης. Ήρθα να φτιάξουμε ωραία χριστουγεννιάτικα μαλάκια να τα βάψω επιτέλους. Ήταν να τα βάψω πριν κάποιες ημέρες, αλλά με όλα αυτά που γίνανε ακυρώθηκαν τα πάντα, τα κυρώσαμε όλα. Δεν γινόταν να έχω το μυαλό μου στα μαλλιά, εννοείται, δεν το συζητώ αυτό. Οπότε, επειδή τις ίσεις τα ραντεβού είναι πάρα πολύ περιορισμένα, έχουν αρχίσει και περιορίζονται πάρα πολύ και για τα Χριστούγεννα, και επειδή γενικότερα εγώ δεν θέλω να έρχομαι μέσα στην καρδιά του Χριστούγεννα να φτιάχνω μαλλιά, θέλω πιο πριν να είμαι άνετη, να είναι και η ίση πιο άνετη. Οπότε πάντα επιλέγω να κλείνω το ραντεβού μου νωρίτερα και να έρχομαι νωρίτερα να κάνω τα μαλλιά μου, για να είμαστε όλοι πιο άνετοι. Αυτό θέλω, να είμαστε όλοι πιο άνετοι. Οπότε και έτσι και έκανα για ακόμα μια χρονιά. Έχω κλείσει το ραντεβού μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ακύρωσα, το ξανάκλεισα, το ξανακύρωσα. Και τώρα βρήκε η Σύση αυτή εδώ την μέρα που της ακυρώθηκε το πρωινό της ραντεβού, αλλά ήρθα και μία ώρα νωρίτερα, για να ξεκινήσουμε και μία ώρα νωρίτερα. Και φεύγοντας από εδώ, θα πάω σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου μαγαζί, γιατί νιώθω πως το σπίτι δεν είναι έτοιμο, στολισμένο ακόμα. Χρειάζομαι κάποια πράγματα, χρειάζομαι κάτι στο δωμάτιο του Αλέξανδρου, και έχουμε κάτι σήμερα, θα πάρω κάποια πράγματα, έχω ήδη κάνει μια παραγγελία να με περιμένει κάτι, αλλά για ακόμα μία χρονιά το τραπέζι του σελονιού είναι έτσι. Δεν έχω κάνει τίποτα, πραγματικά δεν έχω κάνει τίποτα για ακόμα μία χρονιά. Δεν ξέρω γιατί την τραπεζαρία μας την αφήνω έτσι. Το μόνο που έκανα είναι που πήγα και βρήκα μια... Αχ, πώς λέγεται αυτό το, όχι το τραπεζομάντιλο, το άλλο το λεπτό που μπαίνει σαν... Υπάρχει μια ονομασία, αλλά ακόμα ο εγκέφαλός μου κοιμάται, δεν έχει ξυπνήσει το 100%. Οπότε τώρα θα καταλάβατε εσείς τι εννοώ. Μόνο αυτό έχω κάνει και δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Ωραία, έφυγε ένας κύριος ακριβώς έξω από το κομμωτήριο της Ίσης και πρέπει να πάω. Διότι έχω να κουβαλήσω πάρα πολλά πράγματα και το λουλουδάκι ειδικά που έχω πάρει για τη Ίση είναι... Πρέπει να επιστρέψω στο αυτοκίνητο και να το πάρω δηλαδή. Καταλάβατε τι εννοώ. Λίγο πιο μέσα τον ποπό. Βέβαια. Οπότε θέλω να πάρω κάτι που ήδη έχω παραγγείλει για το δωμάτιο του Αλέξανδρου. Θέλω να πάρω κάτι για την τραπεζαρία μας και θέλω να πάρω κάτι να στολίσω, ξέρετε πού, τον καθρέφτη στην κρεβατοκάμαρά μας. Επειδή σας κάνω πάρα πολλές ιστορίες εκεί, θέλω να είναι κάπως έτσι γιορτινό, να υπάρχει κάτι, έστω κάτι μικρό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα μπορώ να βρω. Σίγουρα θα βρω πράγματα, γιατί το φυσικό κατάστημα του Eco Deco έχει γίνει υπέροχο. Πραγματικά είναι ένας καινούριος χώρος, πολύ μεγάλος. Και τώρα που θα μπω εκεί, νομίζω ότι θα νιώθω ότι χάνομαι μέσα στα Χριστούγεννα. Πάω τώρα 2 λεπτά απέναντι, που έχει έναν πολύ ωραίο φούρνο, να πάρω κάτι να τσιμπήσω, γιατί πήρα το χάπι για το θυροειδή και έπρεπε να περιμένω 20 λεπτάκια, μισή ώρα κάπου εκεί, μου είχε πει ο γιατρός. Οπότε δεν είχα χρόνο να φάω, γιατί ξύπνησα, ντύθηκα, έριξα και λίγο μπογιάτισμα, όπως λέει και ο πατέρας μου, και έφυγα. Καλημέρα! Πρωινή! Καλημέρα, τι ωραία! Και του χρόνου, σα είναι πανέμορφο. Δείτε εδώ το δέντρο τη Ίσης, τι ωραία που είναι. Εντάξει. Είναι πανέμορφα όλα. Σου έφερα και εγώ κάτι για το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να ξέρει τι θέση που θα πάρει. Εδώ! Holly hanging across the door. Neighbors singing. Tales of yore, it's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere, so come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me.
Grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree. Snowflakes dancing in the street. Presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas. Έχω έρθει εκεί που χτυπάει η καρδιά των Χριστουγέννων. Από πού παίρνω τα χριστουγεννιάτικά μου κάθε χρόνο? Από Εκοντέκο. Εδώ έχω έρθει να σας δείξω την κάθε γωνιά. Πραγματικά νιώθεις ότι έχεις έρθει στο χωριό του Άι Βασιλείου. Είναι τέλειο εδώ μέσα. Πρέπει να έρθετε να δείτε το φυσικό κατάστημα από κοντά. Θα σας αφήσω από κάτω στο κουτί πληροφοριών τα στοιχεία όλα που μπορείτε να το βρείτε, όπως και εκπτωτικό κωδικό που μπορείτε να τον εκμεταλλευτείτε μέχρι και 15 Δεκεμβρίου. Πάμε τώρα να σας δείξω την κάθε γωνιά. Θα προσπαθήσω να σας δείξω τα πάντα. Έχω εδώ δίπλα μου, ας πούμε, τώρα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο έχει πάνω τρενάκι το οποίο γυρίζει γύρω-γύρω και έχει και χριστουγεννιάτικο χωριό. Καλά ακούσατε. Οπότε πάμε να το δούμε παρέα. Θέλω απλά να με αφήσουν να καθίσω εδώ στην καρεκλίτσα. Βασικά θέλω απλά να ζητήσω να έρχομαι να δουλεύω εδώ κάθε Χριστούγεννα. Εδώ έχω πάθει το μεγαλύτερο σοκ. Το μεγαλύτερο σοκ. Δείτε αυτό εδώ τι ωραίο που είναι. Εδώ. Και το αγαπημένο μου είναι εδώ. Είμαστε εδώ. Το έχω λατρέψει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα καρουζέλ. Πάρα πολύ όμορφα. Τους είπα ότι θα καθίσω εδώ και δεν θα φύγω και να κλείσουνε και να κοιμηθώ εδώ. Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω πού να πρώτο κοιτάξω, αλήθεια δεν ξέρω πού να πρώτο κοιτάξω. It's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard. It says everyone is welcome here. Grandma's frost in the cookie. She waves at neighbors as they pass. Wow, σιγά σιγά. Wow, τι ωραίο δέντρο που έχει στο δωμάτιό σου. Τι χερούλι. Περίμενα τον Αλέξανδρο να ξυπνήσει από τη μεσημεριανή του σιέστα και
Τώρα μόλις σηκώθηκε, του λέω σου έχω μία έκπληξη, ήρθε λίγο, του σημάζεψε το δωμάτιο που γινόταν χαμός και του έβγαλα μέσα από το κουτί το δέντρο, όπου είναι το συγκεκριμένο δέντρο από τη σειρά με τα έτοιμα χριστουγεννιάτικα δέντρα που έχουν το εκοντέκο κάθε χρόνο και πραγματικά είναι τέλεια, είναι πανέμορφα. Δείτε τι ωραίο που έχει έρθει στολισμένο. Λοιπόν, να σας τα δείξω έτσι όλα τα στολιδάκια. Δείτε εδώ πέρα και το έλκυθρο, τι όμορφο που είναι. Και αυτές εδώ πέρα οι καρτούλες με τον Άγιο Βασίλη και εδώ πέρα, κοιτάξτε, και έχει και κουδουνάκι μέσα. Είναι όλα πανέμορφα, πάρα πολύ ωραίο, πολύ προσεγμένο. Έχει αρχίσει λίγο βέβαια και το πειράζει ο Αλέξανδρος τώρα, ενώ το είχα φτιάξει. Να το, εντάξει, το κατάφερα. Πάρα πολύ ωραίο και είχε και την κορδέλα πάνω έτσι. Είναι όπως το βλέπετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά του Εκοντέκο και μ' αρέσουν αυτά τα δεντράκια διότι είναι με μπαταρίες, τα λαμπάκια. Οπότε δεν είναι και επικίνδυνο για τον Αλέξανδρο. Στην κρεβατοκάμαρά μας ήθελα να κρατήσω το minimal στοιχείο, να μην βάλω κάτι το οποίο να είναι ξένο στο δωμάτιο. Και βρήκα ακριβώς αυτό που δεν είχα αυτό στο μυαλό μου, αλλά είναι ακριβώς πάνω στα στοιχεία αυτά που έψαχνα. Έψαχνα κάτι απλό minimal που να σου θυμίζει Χριστούγεννα. Και να το, εντάξει παιδιά, είναι πανέμορφο. Ήθελα κάτι σε αυτό εκεί το σημείο, για εδώ πέρα που βάζω την κάμερα και γυρίζω τα βιντεάκια, να υπάρχει έτσι κάτι χριστουγεννιάτικο. Το μόνο που θα του προσθέσω είναι φωτάκια με μπαταρία, τα οποία έχω και θα ψάξω να τα βρω στην αποθήκη αύριο και θα του τα βάλω για απλά να το φωτίσω, μόνο γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Έτσι να το έχουμε και το βράδυ αναμένο, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά το δεντράκι είναι εκπληκτικό. Είναι από αυτά τα δεντράκια που μπορείς να βάλεις είτε το δίπλα, μάλλον από το χριστουγεννιάτικο σου δέντρο. Το κάνουν πολύ, βάζουν 2-3 μικρότερα δίπλα, αν έχεις χώρο και το κάνεις έτσι σαν μικρό δάσος και καλά, ή σε κλιμακοστάσιο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, σε βιτρίνα καταστήματος, στο δωμάτιό μας. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Δείτε και τη βάση του που είναι σαν κορμός ξύλου. Α, το ταμπελάκι ξέχασα να βγάλω. Θα το βγάλω και αυτό. Εντάξει, νομίζω πως είναι πανέμορφο. Και τώρα που θα γυρνάω τις ιστορίες, θα είναι ωραίο έτσι να υπάρχει ένα κομμάτι χριστουγεννιάτικο σε αυτόν εδώ το χώρο. Στην αρχή έλεγα να το βάλω και απέναντι, αλλά μόλις το έβαλα εδώ, νομίζω πως έχει ταιριάξει τέλεια. Όσο κοιμόταν ο Αλέξανδρος, σημάζεψα λίγο τις κρεβατοκάμαρες και το μπάνιο και τώρα πάω να σημάζεψω λίγο σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, για να σας δείξω, κλείνει η φωνή, και το στολισμό που διάλεξε για το τραπέζι, την τραπεζαρία μας βασικά. Επιτέλους έφτασε αυτή η ώρα. Πού θα ξεβαφτώ? Επιτέλους θα βγάλω από πάνω μου make-up, μάσκαρα, που η μάσκαρα είναι αυτή που με ταλαιπωρεί περισσότερο, να σας πω την αλήθεια.
Είναι κάτι το οποίο περιμένω από την ώρα που βάφτηκα στις 6.30 ώρα το πρωί. Ξεκίνησα να λέω, αχ, πότε θα έρθει η ώρα που θα γυρίσω σπίτι να ξεβαφτώ. Αλλά γυρνώντας έπρεπε να κουβαλήσω όλα τα πράγματα πάνω, κούτες, από τα δέντρα, αυτά που έβαλα πάνω στο τραπέζι. Και πραγματικά ταλαιπωρήθηκα, γιατί δεν έχουμε ασανσέρ, οπότε έπρεπε να ανέβω 2 ρόφους με τα πόδια και όλα αυτά τα πράγματα. Και συν, είχα κάμερες μαζί, είχα τρίποδα, είχα μικρόφωνα, είχα χαμό, πραγματικά είχα έναν χαμό. Αλλά το χειρότερο όλων ήταν ότι με έπιασε κάτι το οποίο εγώ το αποκαλώ φωτοευαισθησία, κάτι το οποίο δεν ξέρω καν αν είναι φωτοευαισθησία. Θα σας πω 2 πράγματα γι' αυτό, να δούμε πως υπάρχει κάποιος εκεί έξω που μπορεί να νιώθει και να του συμβαίνει το ίδιο πράγμα με μένα, να δω αν έχει βρει κάποια άκρη. Έχω συναντήσει στη ζωή μου μόνο άλλον έναν άνθρωπο που παθαίνει το ίδιο πράγμα. Μια κοπέλα η οποία όταν το έψαξε της είπαν ότι είναι ένα είδος ημικρανίας αυτό που συμβαίνει. Εγώ ως όσους γιατρούς και αν είχα πάει μικρότερη όταν ξεκίνησε να μου συμβαίνει αυτό, είχα κάνει μέχρι και εγκεφαλογράφημα για να καταλάβετε. Το έχουμε ψάξει πολύ καλά να δούμε τι γίνεται. Και δεν είχαν βρει τίποτα. Μου είπαν ότι δεν γνωρίζανε τι είναι, με λίγα λόγια. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω λίγο γρήγορα τι γίνεται. Ξαφνικά βλέπω ένα κυκλάκι με φως, είναι ένα φωτεινό κυκλάκι, το οποίο πηγαίνει και λίγο σαν ζιγζακ και τρεμοπαίζει. Και πρέπει να καθίσω εκείνη την ώρα, γιατί όπου εστιάζει το βλέμμα μου δεν βλέπει, βλέπω μόνο γύρω-γύρω, και πρέπει κάπου να καθίσω ήρεμα και χαλαρά και ψύχρεμα και να το περάσω όσο πιο ανώδυνα γίνεται, γιατί μετά με πιάνει τρελή ημικρανία σε φάση που θέλω να βάλω τα κλάματα. Οπότε με το που μου συμβαίνει αυτό τρέχω και παίρνω παυσίπονο, ξέρω πλέον, έχω μάθει. Και μόλις αυτό το κυκλάκι ανοίξει, γιατί ανοίγει κάποια στιγμή, είναι μικρό-μικρό και σιγά-σιγά ανοίγει, αλήθεια σας λέω, με την κοπέλα αυτή βλέπαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Της το έλεγα, μου το έλεγε και λέγαμε επιτέλους βρήκαμε κάποιον που να παθαίνει το ίδιο. Και με το που συμβεί αυτό μετά, για κάμποσα λεπτά, εκεί που εστιάζω βλέπω και δεν βλέπω δεξιά, βλέπω μαύρο. Και μετά περνάει. Αυτό μπορεί να μου συμβεί 2 φορές το χρόνο, μπορεί να μου συμβεί 5 φορές το χρόνο, είχε να με πιάσει ένα διάστημα 2 χρόνια, είναι ανάλογα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πιο πολύ όντως κι εγώ μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό να είναι όντως είδος ημικρανίας, όπως της είπαν αυτής της κοπέλας, αλλά ήθελα να δω αν υπάρχει κάποιος, γιατί όταν συζητάμε ένα πρόβλημα με πολλούς βρίσκουμε λύση. Και είναι κάτι που όταν με πιάνει πραγματικά με ενοχλεί, γιατί με ενοχλεί η μικρανία και με ενοχλεί το ότι εκείνη την ώρα πρέπει απλά κάπου να βρω, να αράξω, να ξαπλώσω το κορμί μου, να το χαλαρώσω για να το περάσω όμορφα και ωραία. Γιατί στις αρχές που με έπιανε, που το έπαιρνα λίγο πιο βαριά, δεν το πέρναγα καθόλου ωραία. Είχα μετά φρικτές ημικρανίες και τώρα έχω ημικρανίες, αλλά τώρα ξέρω ότι παίρνω το παυσίπονό μου και είμαι σε καλύτερη μοίρα. Κάποιες φορές με πιάνει καλά, κάποιες φορές όχι. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν υπάρχει κάποιος που περνάει κάτι ίδιο. Το ίδιο ακριβώς, βασικά, να βρω άλλον έναν άνθρωπο, να το συζητήσουμε, να το κουβεντιάσουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και το μεσημέρι, αφού μου πέρασε όλη αυτή η ιστορία, κάθισα και είδα και το έκτο επεισόδιο από Μαέστρο, το οποίο και το λατρεύω. Βλέπω Μαέστρο, να ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Και τι ωραία επιλογή ηθοποιών, τι ωραία παίζουν όλοι, είναι φοβερό. Και επίσης πάω τώρα να επεξεργαστώ το βίντεο και μετά να ξαπλώσω και να δω ένα... μου έχει μείνει το μισό επεισόδιο από το στέμα, το οποίο δεν ξέρω αν συμφωνείτε όσες το βλέπετε. Το στέμα για μένα αυτή η σεζόν είναι η χειρότερη. Το έχω βαρεθεί. Ενώ τα προηγούμενα τα βλέπα και περνάει η ώρα και δεν το καταλάβαινα, τώρα τα επεισόδια τα βαριέμαι. Φανταστείτε, είδα μισό επεισόδιο και το άφησα. Και σήμερα θα δω και το άλλο μισό για να τελειώνω, γιατί είναι το τελευταίο επεισόδιο. Λοιπόν, σας αφήνω να πάω. Πρέπει και ο Αλέξανδρος σιγά σιγά να μπει σε mood ύπνο, γιατί η ώρα είναι ήδη 10 το βράδυ. Να κάνω τις δουλειές μου, να ξαπλώσω και αυτό. Και. Αύριο. Μόνο αυτό σας λέω. Αύριο. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Αυτά. Σας φιλώ. Σας χαιρετώ. Και τα λέμε αύριο σε νέες περιπέτειες. Πολύ ωραίες περιπέτειες.